μεγάλη μέρα σήμερα. Σε λίγη ώρα θα πάμε στον ΟΗΕ, διότι 9.30 ώρα Ελλάδος το βράδυ θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση. Αυτή την πολύ αναμενόμενη ομιλία που εκ των πραγμάτων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την ομιλία που εκφώνησε, τη συμποφαντική διαομιλία που εκφώνησε ο Ταγίπ Ερντογάν και τα όσα μας κατηγόρησε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει έτοιμη την ομιλία του. Είχε δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα της Τουρκίας. Έχει προσθέσει πράγματα τα οποία δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένο να υποθεί. Μας έλεγαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ότι θα προσθέσει στοιχεία και ότι θα έχει πολύ ισχυρές λέξεις και δεν θα κάνει αυτό που έκανε από τον Ταγίπ Ερντογάν, δείχνοντας κάποιες εικόνες. Δεν θα δείξει χάρτες και εικόνες και τέτοια. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως όχι, δεν θα το κάνει αυτό. Ναι. Μπορεί να του κάνει χειρονομίες. Θα κλιμακώσει δηλαδή, θα απαντήσει τα ίσα όπως καταλαβαίνουμε ο Μητσοτάκης. Περισσότερο από ότι ενδεχομένως πήγαινε, γιατί δεν φαντάζομαι ότι περίμενε κάποιος. Νομίζω ότι δεν πήγαινε για να τα βάλει με τους Τούρκους. Πήγαινε, ναι, νομίζω ότι δεν τον άλλωνε όλο. Εκεί συνήθως πας και λες για τη χώρα σου. Μα αυτό είναι η διπλωματία, ρε φίλε. Λοιπόν, αλλά τώρα έτσι που το πήγε ο άλλος. Το άλλο είναι τσαμπουκάδες τώρα αυτά που κάνει εδώ. Έτσι που το πήγε ο άλλος δεν μπορεί να απαντήσει πώς θα γίνει. Για πες, Αλεξία. Νωρίτερα είδε και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κύριο Αντώνιο Γκουτιέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα. Του έδωσε επίσης ένα στίγμα, ένα κλίμα το πώς θα είναι αυτή η ομιλία που θα εκφωνήσουμε στη συνέχεια. Πρέπει να σας πω ότι επίσης, να, εδώ βλέπετε και τη φωτογραφία που έδωσε, την επίσημη φωτογραφία που έδωσαν από το γραφείο του Τζο Μπάιντεν. Είναι από τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι και η σύζυγός του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Τζαμπάκη. Μία συνάντηση, συγγνώμη σε διακόπτω, Αλεξία μου, που δεν είχε ο Ερντογάν. Ούτε καν κοινωνικού τύπου συναντιόμαστε, δηλαδή σε υποδέχομαι, σε χαιρετάω κτλ. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί τέτοια φωτογραφία. Λέγεται δεν τον είδε καν τον Μπάιντεν, δηλαδή ούτε εξ αποστάσεως. Αυτός είναι ο Μπάιντεν, εγώ δεν το κάνω. Όχι σε επίπεδο πολιτική κουβέντα, σε τέτοιο κοινωνικό, στη δεξίωση. Να βρεθούμε να χαιρετήσουμε. Έχουν γίνει κολλητάρια τώρα αυτοί εκεί πέρα. Κάθε 3-4 μήνες πάει και πήρε τα λένε, ας πούμε. Αφού εδώ πήγε στο Κογκρέσο. Πήγε στο... Έχουν γίνει κολλητάρια τώρα. Και οπότε φαίνεται υπάρχει και μία αποδοχή από τα λόμπι, όλα τα λόμπι εκεί. Ναι. Και υπάρχει και μία δυσαρέσκεια που βγαίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα στον Ερντογάν. Δηλαδή ο Ερντογάν γυρνάει πίσω χωρίς να έχει πάρει τίποτα για το F-16, χωρίς να έχει δει τον Μπάιντεν, χωρίς να έχει υπόσχεση να υπάρει υπόσχεση για τίποτα. Ναι. Γι' αυτό και παρατηρείται, λένε Αλεξία, μία ψιλομεταστροφή του Ερντογάν σε σχέση με τη Ρωσία. Δηλαδή πάει και θα κάνει σήμερα σύσκεψη σχετικά με τις κυρώσεις. Δηλαδή, αν θα συμμετάσχει στο σύστημα παράκαμψη των κυρώσεων ή όχι, το τραπεζικό. Δεύτερον, υπάρχει μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Τούρκικου που λέει: παιδιά, αυτό που γίνεται με τα δημοψηφίσματα είναι ουσιαστικά. Θα το βρω πώς το έχω γράψει, παιδιά, εδώ. Κάπου το έχω γράψει, ότι είναι ουσιαστικά ένα τετελεσμένο απαράδεκτο. Τα δημοψηφίσματα στις δύο περιοχές. Ενδεχομένως έχει εισπράξει κάποια μηνύματα ο Ερντογάν, αν είναι έτσι τα πράγματα, βέβαια, έτσι. Ναι. Μα το έχει πει η Παναγιώτη μου και ξεκάθαρα όταν είχε Ερντογάν. Είχε δώσει συνέντευξη και είχε πει δεν θα δω τον Biden, αλλά ακόμη και αν δω τον Biden, μπορώ να στρέψω την... αν μου δώσουν τα F-16, μπορώ να στρέψω την προσοχή μου αλλού. Έχει εκβιάσει δηλαδή με άλλα λόγια όταν είχε Ερντογάν, ότι ξέρεις αν δεν μου δώσουν τα F-16, εγώ μπορώ να πάω και να στρέψω την πλευρά μου, την προσοχή μου προς την Ρωσία. Ναι, αλλά τώρα έρχεται ο Ερντογάν και λέει, ο Ερντογάν, το Υπουργείο Εξωτερικών τέλος πάντων, και λέει παράνομα τετελεσμένα. Τα δημοψηφίσματα. Τα δημοψηφίσματα. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, δεν ξέρω. Το αλλά πες, το ότι το λέει μετά την αποχώρησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί. Όπου εκεί από δεν εδώ, πήρε τίποτα. Από εκεί. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Θυμηθείς που είναι το άνθρωπο, έχει πάει στην άλλη μεριά. Α, μπράβο. Έτσι. Ναι. Έλα, Αλεξία. Λοιπόν. Η προσοχή τώρα νομίζω είναι στραμμένη την επόμενη μέρα. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά όταν ακούσουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό να αποδομεί ένα προς ένα τα όσα ισχυρίστηκε ο Ταγίπ Ερντογάν. Και νομίζω τώρα πλέον η ελληνική διπλωματία θα στρέψει την προσοχή της την επόμενη μέρα. Yes. Διότι η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει πού θα το πάει ο Ερντογάν. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει πόσο ακόμη θα κλιμακώσει την ένταση είτε σε διπλωματικό επίπεδο είτε επί του πεδίου. Θέλω να σας πω ότι και ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν πολύ υπερκινητικός αυτές τις μέρες εδώ και συνεχίζει να είναι. Κάνει επαφές, βλέπει κόσμο. Την ίδια ώρα όμως
ότι δεν του βγαίνουν, δεν του βγαίνουν αυτές οι επαφές. Νιώθει δηλαδή ότι δεν κατάφερε να πείσει τους συμμάχους για την ορθότητα των λόγων του. Και αυτό είναι από τον που τον ενοχλεί πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο που δεν κατάφερε να έχει και ένα τέτα τέτ με τον πρόεδρο Biden.